το οποίο συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα ήθελα να τονίσω ότι διαφωνούμε κάθετα με τη διάλυση του λαμού κατά πολέμησης της λαθροθυρίας. Υπάρχουν αυτές αποδείξεις ότι όσο καιρόν λειτουργούσε ο λαμός, πραγματικά υπήρξε καταπολέμηση της λαθροθυρίας. Έχουμε δει τελευταία επεισόδια όπου λαθροθύρες περηφανεύονται και κομπάζουν ενώπιον αστυνομικού ότι θα τον σκοτώσουν και ότι είναι της μαφίας και ότι δεν φοβούνται κανένα. Έχουμε παρατηρήσει από τις εκθέσεις και την απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών προς τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, ο οποίος πραγματικά ανησυχώντας για το τι γίνεται και την έξαρση της λαθροθυρίας στην Κύπρο έχει ζητήσει ενημέρωση, ότι πραγματικά αυξήθηκαν οι περιπτώσεις που επιβλήθηκαν ποινές. Το Υπουργείο Εσωτερικών το ερμηνεύει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά. Εμείς το ερμηνεύουμε ότι λόγω της κατάργηση του λαμού πάταξης της λαθροθυρίας έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι οι λαθροθύρες, πολλοί από τους οποίους συνδέονται και είναι γνωστοί στον υπόκοσμο, με μεθόδους εκφοβισμού ακόμη και εναντίον της αστυνομίας, να κάνουν ό,τι θέλουν. Ζητούμε άμεσα την επανασύσταση του λαμού. Έχουμε ακούσει από την αστυνομία ότι υπάρχουν προβλήματα στελέχωσης της αστυνομίας. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί εγκλήματα σοβαρά να μην ελέγχονται με δικαιολογία ότι υπάρχει υποστελέχωση στην αστυνομία, ο αρχηγός της αστυνομίας να λύσει τα προβλήματα της αστυνομίας. Οι πολίτες της Κύπρου απαιτούν αστυνόμευση και καταπολέμηση όλων των εγκλημάτων. Και θεωρώ ότι η λαθροθυρία είναι έγκλημα από τη στιγμή μάλιστα η οποία είναι 15 εκατομμύρια τζίρος από ό,τι φαίνεται και απειλούνται είτε είναι ακτιβιστές από το εξωτερικό, είτε είναι ακτιβιστές από την Κύπρο. Δεν έχει περιθώριο ανοχής, γιατί είναι η επόμενη παρατήρηση η οποία θα πάρει η Κύπρος. Ήδη φτάνει τα πρωτοσέλιδα, η δράση των λαθροθύρων της Κύπρου φτάνουν πρωτοσέλιδα στο διεθνή τύπο και θεωρώ ότι πρέπει να δράσουμε ενάμεσα. Ευχαριστώ.